Και πάμε τώρα να δούμε τις παραστάσεις αυτές εδώ, οι οποίες μας ζητάει αν είναι ικανοποιήσιμη ταυτολογία ή αντίφαση, οπότε να εφαρμόσουμε τον αντίστοιχο ορισμό. Εδώ η σύσταση την οποία έχουμε δώσει είναι πολύ σαφής. Είναι ότι εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια προφανή παρατήρηση, βλέπετε βάζω και την παρενθετοποίηση ταυτόχρονα με βάση την προτεραιότητα των τελεστών. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε λοιπόν μια προφανή παρατήρηση για τον τύπο, έτσι, δεν θα πάμε να τα κοπανίσουμε. Θα πάμε να κάνουμε τον πίνακα αληθείας, ξεχωριστό πίνακα αληθείας για κάθε υποερώτημα, προσοχή, έτσι, όχι κοινό πίνακα αληθείας, γιατί οι μεταβλητές οι οποίες έχουμε αλλάζουν σε κάθε υποερώτημα και έτσι λοιπόν θα λύναμε περισσότερες ασκήσεις στην πραγματικότητα άμα κάναμε κοινό πίνακα αληθείας. Στο πρώτο ερώτημα δηλαδή έχω ότι αυτός ο τύπος είναι ικανοποιήσιμος, οπότε έχω κατευθείαν να φτιάξω τον αληθό πίνακα με τις δύο μεταβλητές, αλήθεια ψέμα, ψέμα αλήθεια και ψέμα ψέμα. Και βέβαια έχει ενδιαφέρον να δει κάποιος ότι η κατασκευή αληθοπίνακα, αν και επίπονη, οδηγεί σε σωστή επίλυση της άσκησης. Και σιγά σιγά αποκτούμε και εμπειρία στην κατασκευή του αληθοπίνακα και δεν θα χάσουμε οπωσδήποτε, όπως απαιτείται, αυτό το ερώτημα. Οπότε λοιπόν πάμε στο πρώτο υποερώτημα. P και Q βλέπω εδώ πέρα. Ο τύπος είναι P or Q συνεπάγει Q. Οπότε τώρα στην αριστερή και όχι βοηθητικές στήλες. Όχι βοηθητικές στήλες, στην ουσία και αυτό λειτουργεί σαν βοηθητικές στήλες. Δηλαδή το P or Q, μπορώ να γράψω κατευθείαν εδώ ότι το P or Q έχει αυτό τον αληθοπίνακα. Είναι σαν να έχω φτιάξει μια στήλη αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά, το not Q έχει αντίθετη τιμή από το Q, άρα αυτό εδώ πέρα είναι ψέμα. Και να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Αυτό εδώ πέρα είναι αλήθεια κτλ. Άρα οι βοηθητικές στήλες υποκαθίστανται εδώ και αυτό οδηγεί σε ελαχιστοποίηση των λαθών. Αλήθεια συνεπάγει ψέμα τώρα είναι ψευδές. Αλήθεια συνεπάγει αλήθεια είναι αλήθεια. Εδώ μπορώ να σταματήσω γιατί βρήκα μία γραμμή στην οποία αληθεύει ο τύπος και εδώ πέρα με ρωτάει αν είναι ικανοποιήσιμος ο τύπος. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. Όπως στο δεύτερο ερώτημα παρατηρώ ότι έχω δύο μεταβλητές. Έχω την Q και την R. Αληθοπίνακας για αυτές τις δύο. Και θα έχει ενδιαφέρον σαν άσκηση, έτσι, ότι αν έκανες κοινό αληθοπίνακα για όλους τους τύπους στην άσκηση, λύνεις πολύ περισσότερες ασκήσεις, έτσι. Γι' αυτό το λόγο, ξεχωριστό αληθοπίνακα για κάθε ένα τύπο τον οποίο μας ρωτάει. Και ο τύπος τον οποίο έχουμε να διαχειριστούμε είναι Q και Notar, συνεπάγει R, συνεπάγεται R. Και να προχωρήσεις εδώ στην κατασκευή του τύπου. Εδώ τώρα παρατήρησε λίγο ότι έχεις μία συνεπαγωγή. Αφήνω λίγο το αριστερό μέρος στην άκρη γιατί παρατηρώ αυτό, καλό θα είναι να το παρατηρήσει κάποιος, έτσι. Το R συνεπάγεται R, δηλαδή ένας τύπος που συνεπάγει τον εαυτό του είναι πάντα αλήθεια. Έτσι, είναι πάντα αλήθεια, οπότε ανεξαρτήτως από το τι έχει αριστερά, ο τύπος είναι αληθής. Έτσι, είναι αληθής ο τύπος λοιπόν. Άρα λοιπόν ο τύπος αυτός θα είναι ταυτολογία όπως ρωτάει το ερώτημα, συνεπώς σωστό και το ερώτημα αυτό. Στοιχειώδεις παρατηρήσεις λοιπόν, όπως είναι το φι or not φι, όπως είναι το φι συνεπάγεται φι, αυτά θα απαιτηθούν, δεν θα χρειαστεί δηλαδή κάτι εξαιρετικά επίπονο. Πάμε και στον άλλο τύπο, ο οποίος έχει δύο προτασιακές μεταβλητές, έχει το P και το Q. Οπότε λοιπόν κάνω τον αληθοπίνακά του και έχω το not P και... Εδώ τώρα βέβαια πρέπει να βλέπει κάποιος το Q or not Q, συνεπάγεται το P. Το Q or not Q είναι μια παράσταση που είναι πάντα αλήθεια, είναι της μορφής φι or not φι, to be or not to be. Οπότε αυτό να το βλέπει κάποιος γρήγορα ότι είναι αμέσως σωστό και έχουμε αυτήν εδώ την παράσταση. Οπότε λοιπόν εδώ στην πραγματικότητα έχουμε το Q or not Q, αν θες, είναι πάντα αλήθεια, εντάξει. Οπότε λοιπόν εδώ θα μπορούσα να το διαχειριστώ και με τον τρόπο αυτό. Σας ξαναλέω, αυτό στην ουσία υποκαθιστά τις βοηθητικές στήλες και οδηγεί σε μείωση των λαθών. Not P λοιπόν είναι πάντα αλήθεια όταν το P είναι ψευδές. Οπότε λοιπόν πάμε στην πρώτη περίπτωση. Είναι ψέμα και οτιδήποτε, δεν με ενδιαφέρει τώρα τι είναι η παράσταση γιατί εδώ πέρα ο τύπος είναι ψευδής, γιατί ψέμα και οτιδήποτε μου κάνει ψέμα. Εδώ πέρα τώρα που το not pay είναι αλήθεια σε άλλες δύο γραμμές, να πάμε να δούμε τι γίνεται πιο κάτω. Βέβαια εδώ πέρα είναι αλήθεια, συνεπάγεται ψέμα και στις δύο γραμμές, οπότε η παρένθεση είναι ψευδής και στο και αν είναι ψευδής ο ένας από τους δύο όρους γίνει ψευδής παράσταση. Συνεπώς είναι ικανοποιήσιμος τύπος αυτός, όχι είναι η απάντηση, πρόκειται για μία αντίφαση. Τέταρτο ερώτημα. Εδώ στο τέταρτο ερώτημα όμως θα τις καπουλάρω γιατί ξαναλέω το φι συνεπάγεται φι, γνωρίζω ότι πρόκειται για μια ταυτολογία, δηλαδή εδώ πέρα το Q συνεπάγεται Q, ξέρουμε ότι είναι ταυτολογία, άρα λοιπόν είναι not αλήθεια, συνεπώς αυτό εδώ πέρα είναι ψέμα, άρα λοιπόν είναι αντίφαση, έτσι. Παρατηρήστε λίγο τι χρειαστήκαμε για να απαντήσουμε σε αυτό εδώ το ερώτημα, είναι μια υπενθύμηση δηλαδή, το φι συνεπάγεται φι ότι είναι γνωστή ταυτολογία,
Και επίσης το Fee or Not Fee επικαλεστήκαμε, το οποίο και αυτό είναι γνωστή ταυτολογία. Με αυτά εδώ τα ερωτήματα λοιπόν, με αυτή την υποβοήθηση, απαντήσαμε γρήγορα και σωστά στο συγκεκριμένο ερώτημα. Πίνακας αληθείας λοιπόν αμέσως, αν δεν παρατηρούμε κάποια δομική ιδιότητα στον τύπο.